Η Αργυρό τι θα φτιάξει σήμερα. Ναι, ρωτάει η Αγγελική, η Αργυρό πού είναι. Πού είναι. Εγώ θα σας πω που είναι Αργυρό. Τώρα στο Κολωνάκι. Φτάνει που ξέρεις εσύ. Η Αργυρό δεν. Η αρχική συμφωνία λοιπόν της Αργυρός Παλμπαρίγου ήταν με τον όμιλο που ανήκει, το Μέγκα, έτσι, με τον ευρύτερο όμιλο. Η ίδια έχει κάνει συμφωνία να βρίσκονται οι συνταγές της τόσο στα περιοδικά του ομίλου, αυτά που απέκτησε πρόσφατα ο όμιλος. Θα παίξει μπάλα και στον Ολυμπιακό. Πες το, Αλέξανδρε. Πες το. Από τον όμιλο Λιμπέρι. Ο κύριος Μαρινάκης πήρε κάνει συνεργασία με την κυρία Λιμπέρι. Ναι, σωστά. Και στα περιοδικά, για αυτά τα περιοδικά λοιπόν, οι συνταγές της Αργυρός Μπαρμπαρίγου είναι να βρίσκονται σε αυτά τα περιοδικά. Ωραία. Όπως αν θυμάστε καλά και το site της ίδιας, το οποίο θέλει να προβάλλει. Δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί αν ήταν έτσι ομιλικό το θέμα, θα τη βλέπαμε και σε άλλες εκπομπές, από την Μελέτη, μπράβο, από την Δανάη, λοιπόν, μέχρι και τη Σύση Χριστίδου. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ομοειδείς εκπομπές. Το θέμα είναι ότι υπήρχε πάντα και αυτή η σχέση με την. Με Νεγάκι, αφορμή ακριβώς θα ήταν το άλλο. Σωστά. Και όπως το λες, είναι θέ, γιατί και η ίδια η Αργυρό ήθελε συγκεκριμένα να κάνει κάποιες εμφανίσεις στην εκπομπή της Ελένης. Από εκεί πέρα, έτσι και αλλιώς, τόσο ο Γιώργος Τσούλης, όσο και ο Σεφ Παπακώστας εμφανίζονται στην εκπομπή συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, τρεις και μία. Επομένως, η Αργυρό Μπαρμπαρίγου δεν ήταν να έχει μόνιμη θέση. Άρα εκεί, αυτό το διάστημα εσύ που δεν έχει εμφανιστεί. Ήταν έτσι προγραμματισμένο. Προγραμματισμένο, ακριβώς. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε. Γιατί πριν ξεκινήσει η εκπομπή της Ελένης, όλοι έκαναν λόγο γιατί ξανά μαζί μετά από χρόνια. Δεν έκαναν λόγο στη δική μας εκπομπή, το είπα εγώ, ότι η Αργυρό θα είναι στην Ελένη. Ναι. Όχι, σωστά. Δεν θυμάμαι αυτό ποιος το είχε πρωτοπεί. Εγώ το είχα πει. Εμείς, εμείς ήταν δίπλα μου. Ωραία, όχι. Άλλο λέω, παιδιά. Εσύ μπορεί να το πει, κάποιο μπορεί να το πει, αλλά εγώ το είχα διαβάσει στα site ότι η Αργυρό πάλι ξανά με την Ελένη και σμίξαν και κάνε και δείξαν. Αλλά δεν είναι. Εγώ αυτό που γνωρίζω και θα συμφωνήσω με σένα, Αλέξανδρε, ήθελα πρώτα να σε ακούσω γιατί το έχεις ψάξει, αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι η Αργυρό αυτό το διάστημα έχει κάποια ταξίδια, κάποια τρεξίματα επαγγελματικά και ίσως γι' αυτό, δηλαδή θα μπορούσε να έχει εμφανιστεί δύο φορές ή για κάποια τρεξίματα και ίσως γι' αυτό δεν την είδαμε.